Στην αρχή της εκπομπής είπαμε ότι στην κορυφή της σημερινής επικαιρότητας βρίσκονται οι καταιγιστικές εξελίξεις στο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο, με τις πολιτικές κυρίως εξελίξεις στο εσωτερικό της Ουκρανίας να είναι ραγδαίες. Λίγο νωρίτερα ανακοινώθηκε η παραίτηση του Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, του Δημήτρη Κουλέμπα, ο οποίος υπηρέτησε για περίπου 4 χρόνια στη συγκεκριμένα θέση και ήταν από τους πρωτοστάτες, από τους βασικούς οι οποίοι από τα βασικά πολιτικά πρόσωπα τα οποία προσπάθησαν να δεσμεύσουν τους διεθνείς συμμάχους της χώρας σε έμπρακτη υποστήριξη προς την Ουκρανία. Πάμε να δούμε πώς αλλάζουν οι πολιτικές και γεωπολιτικές ισορροπίες μετά από αυτές τις εξελίξεις με τον Δημήτρη Τζανιδάκη, ο οποίος μας περιμένει υπομονετικά μέσω Skype, διεθνολόγος και πολιτικός επιστήμονας. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Βανταζόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πώς ερμηνεύετε, κύριε Τζανιδάκη, αυτές τις παραιτήσεις? Είπαμε, δεν είναι μόνο ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, είναι και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, αλλά και ο Υπουργός Στρατιωτικής Βιομηχανίας, οι οποίοι παραιτήθηκαν τις τελευταίες ώρες. Κύριε Πανταζόπουλε, είναι αυτό που λέμε μια δομική αλλαγή κυβερνητική, ένας δομικός ανασχηματισμός. Σε αυτά που πολύ σωστά προαναφέρατε στις παραιτήσεις, να προσθέσω εγώ την παραίτηση του Αντιπροέδρου για την επανένταξη των κατεχωμένων περιοχών Ντονέτσκ, Λουχάνσκ κλπ. Αλλά και η Αντιπρόεδρος για την Ευρωατλαντική Ενσωμάτωση. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Ζελένσκι, πρόσωπα κλειδιά στην Ουκρανική κυβέρνηση, κορυφαίους υπουργούς, ο υπουργός, όπως προείπατε, ο Δημήτρο Κουλέμπα, ο υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ήταν καθήλυνα αρμόδιος για όλες αυτές τις προσπάθειες υποστήριξης της Δύσης προς την Ουκρανία. Θυμάστε τις μεγάλες στρατιωτικές αρρωγές του Κογκρέσου προς την Ουκρανία, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κουλέμπα ήταν ο καθήλυν αρμόδιος πάνω σε αυτά. Μάλιστα, κύριε Βανταζόπουλε, ο ίδιος προμηνών είχε αναφέρει πως καμία δουλειά δεν είναι μόνιμη. Τίποτα δεν είναι μόνιμο, ειδικά στην πολιτική. Και αν φύγω από τη θέση αυτή, θα συμβεί για δύο λόγους. Είτε γιατί ο πρόεδρος Ζελένσκι επιθυμεί την αποπομπή μου, είτε γιατί θα διαφωνήσω σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με την κεντρική διοίκηση. Νομίζω λοιπόν ότι συνέβησαν εδώ και τα δύο. Δηλαδή, ο Κουλέμπα σίγουρα είχε μια διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων για το πώς πρέπει να κινηθεί η Ουκρανία στα μέτωπα. Ενδεχομένως υπήρχε και μια διαφωνία για την επέλαση προς το βορρά και στα ρωσικά εδάφη, στο Κούρσκ και στο Μπέλγοροντ, που η Ουκρανία επιδίωξε μια επιχείρηση εκεί. Συνεπώς νομίζω ότι υπήρξε μια σοβαρή διαφωνία, μια διαφορετική αντίληψη για το πώς πρέπει να συνεχιστούν οι μάχες, και νομίζω, γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Πανταζόπουλε, εντός του 2025 θα πάμε σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Νομίζω όλα συντείνουν ότι ο πόλεμος θα ομαλοποιηθεί εντός του 2025 και θα συζητήσουν οι δύο πλευρές για μια επίλυση, για μια διαπραγμάτευση, μένει να φανεί αυτό. Και νομίζω ότι ο Ζελένσκι επιδίωξε δομικά πρόσωπα τα οποία τον στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, από το 22 και έπειτα, αλλά και από το 20, από τα προηγούμενα χρόνια, επιδίωξε να τα αλλάξει προκειμένου και να διαφοροποιήσει την τακτική του, αλλά και να φρεσκάρει την ήδη κουρασμένη Ουκρανική κυβέρνηση. Άρα, κύριε Τζανιδάκη, βλέπετε σήματα ότι μπαίνουμε σε μια άλλη φάση του πολέμου, η οποία μάλλον μέσα στο 25 περιλαμβάνει ομαλοποίηση αυτής της σύγκρουσης, και αυτό το σήμα το δίνουν οι κινήσεις που προμηνύουν έναν ανασχηματισμό στην Ουκρανική κυβέρνηση. Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή, κύριε Πανταζόπουλε, υπάρχουν 3 μέτωπα. Υπάρχει το βόρειο μέτωπο σε Κούρσκ και Μπέλγοροντ, υπάρχει το ανατολικό μέτωπο σε Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, και υπάρχει και το νότιο, στη Ζαπορίζια, που είναι και η περιοχή της Κρυμαίας. Κυρίως, νομίζω, αυτή τη στιγμή οι στρατοί δύο επελάφθουν, προελάφθουν και αντιμάχονται στις πλευρές του ανατολικού και του βορειού μετώπου. Είχαμε ξανασυζητήσει και σε προηγούμενη σύνδεση τα ωφέλη αλλά και τα προβλήματα της ουκρανικής επίθεσης στη Ρωσία. Ήταν αλήθεια ότι ο Ουκρανός πρόεδρος επιδίωξε να ευνηδιάσει τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, εισβάλλοντας σε ρωσικό έδαφος, κάτι που είχε να συμβεί πάρα πολλά χρόνια, αφήνοντας ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, περιμένοντας βέβαια ότι θα αποπροσανατολίσει έτσι τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, θα τραβήξει ρωσικές δυνάμεις
από το ανατολικό μέτωπο προς το βόρειο, κάτι που είδαμε ότι δεν συμβαίνει μέχρι στιγμής. Κακά τα ψέματα, για να είμαστε ειλικρινείς. Οι δύο αυτές χώρες έχουν μια ανισορροπία ισχύως. Η Ρωσία είναι μια πολύ πιο ισχυρή χώρα, κύριε Πανταζόπουλε, με υπεράριθμο πληθυσμό. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι έχει 140 εκατομμύρια πληθυσμό η Ρωσία και περίπου 38 η Ουκρανία. Σε συνέχεια, η ισχύ της στα εναέρια μέσα, σε φρεγάτες, σε ναυτικό, σε ένοπλο έμψυχο δυναμικό, είναι υπεράριθμες, δεν έχουν καμία σχέση. Και πώς εξηγείτε τότε, κύριε Τζανιδάκη, ότι αυτός ο υποτιθέμενος αρχικά τουλάχιστον Blitzkrieg, ένας πόλεμος που θα τελείωνε σε ένα διάστημα που κρατάει όσο το βλεφάρισμα του ματιού, πώς εξηγείτε ότι κρατάει τόσο πολύ καιρό? Είναι εύστοχο το σχόλιο. Μάλιστα, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι ο Ρώσος πρόεδρος το 2022 μιλούσε για μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση, η οποία θα πάρει το πολύ τρεις μέρες μέχρι και το Κίεβο. Αυτό όμως το οποίο είναι η ειδοποιώς διαφορά, αυτό το οποίο έχει αλλάξει τις ισορροπίες, είναι η έμπρακτη αναφανδών ανεφόρων στήριξη της Δύσης και, ας μην κρυβόμαστε, των ΗΠΑ. Όλη αυτή η στήριξη σε οπλισμό, με οικονομικό αντίκτυπο προς την Ουκρανία, είναι αυτό το οποίο έχει κρατήσει την Ουκρανία μέχρι στιγμής σε αυτή την κατάσταση. Είναι αυτό το οποίο την έχει οδηγήσει να αντιμάχεται, να μπορεί να αποτολμά βήματα όπως εισβολή σε ρωσικά εδάφη, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι Κύριε Τζανιδάκη, κατά καιρούς είδαμε την Ουκρανία να εκφράζεται με μια σχετική απογοήτευση ή δυσαρέσκεια σε σχέση με τη στήριξη των δυτικών δυνάμεων και αναρωτιέμαι αν η απομάκρυνση μέσω παρέτησης του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είπαμε προηγουμένως ότι ήταν ο καθήλυνα αρμόδιος για την δέσμευση των διεθνών συμμάχων σε έμπρακτη υποστήριξη, αν υποδηλώνει, αν υπονοεί και μια εκ των υστέρων, εκ του αποτελέσματος αποτίμησης ως ανεπαρκούς αυτής της υποστήριξης των διεθνών δυνάμεων από τον πρόεδρο Ζελένσκι. Αυτό, κύριε Πανταζόπουλε, δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Τη στιγμή που τεράστια χρηματοδοτικά πακέτα έχουν πάει από τις ΗΠΑ και τη Δύση και την Ευρώπη προς την Ουκρανία όλο το προηγούμενο διάστημα. Η Ουκρανία έχει στηριχθεί και πρέπει να συνεχίζει να στηρίζεται από τη Δύση σε αυτόν τον πόλεμο. Ωστόσο, ας μην κρυβόμαστε, οι απαιτήσεις και οι ανάγκες ενός πολέμου, ο οποίος έχει τρία μέτωπα αυτή τη στιγμή, εκτείνεται και επεκτείνεται προς τα βόρεια. Μάλιστα, η Λευκορωσία και σε όλη την περιοχή των συνόρων, σε αμέτρητα τετραγωνικά χιλιόμετρα στα σύνορα Ουκρανίας με Λευκορωσίας, υπάρχει ένταση αυτή τη στιγμή και διάφορα σήματα που προμηνύουν ενδεχομένως κάποια επίθεση, και δηλαδή επέκταση του πολέμου. Οπότε προφανώς και υπάρχει επιτακτική ανάγκη για περαιτέρω στήριξη. Ενδεχομένως ο Ουκρανός πρόεδρος να επιδιώκει περαιτέρω στήριξη, όπως το έχει δηλώσει και γι' αυτό και να άλλαξε τον υπουργό του, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η απάντηση. Γιατί όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια από το 22, από τον Φλεβάρι του 22 και έπειτα, η Ουκρανία έχει στηριχθεί. Φυσικά χρειάζεται περαιτέρω στήριξη. Χρειάζεται περαιτέρω στήριξη, μας έλεγε ο κύριος Τζανιδάκης, και βεβαίως είναι ανυπολόγιστες οι ανάγκες υποστήριξης μιας χώρας η οποία βρίσκεται σε πόλεμο. Έχουμε τον κύριο Τζανιδάκη τηλεφωνικά, έπεσε η γραμμή του Skype, αλλά τον έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά και μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, γιατί ήθελα μια ερώτηση ακόμα, καθώς είπατε προηγουμένως ότι μέσα στο 2025 διαβλέπετε μια τάση ομαλοποίησης της συγκεκριμένης πολεμικής σύγκρουσης σε επίπεδο γεωπολιτικών ισορροπιών. Αυτή η ομαλοποίηση τι σημαίνει? Κοιτάξτε, κύριε Πανταζόπουλε, κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο αυτή τη στιγμή και ενδεχομένως διαμηνεί μια κλιμάκωση της έντασης είναι τα γεγονότα στο Λβίβ. Δηλαδή, πολύ κοντά με τα ευρωπαϊκά σύνορα, σε μια περιοχή κοντά με την Ευρώπη, το οποίο νομίζω υποδηλώνει ότι δεν μπορεί κανείς να εφησυχάζει ότι ενώ ενδεχομένως να βλέπουμε μια ομαλοποίηση, η οποία είναι και το επικρατέστερο σενάριο αυτή τη στιγμή, γιατί ούτε η Ρωσία θέλει να συνεχίσει αυτή τη διαμάχη, ήδη έχει δαπανίσει δισεκατομμύρια στο μέτωπο αυτό, κάτι το οποίο δεν υπολόγιζε όταν μιλούσε για μια επιχείρηση η οποία θα είναι σύντομη. Και οι δύο πλευρές χρειάζονται συνδικολόγηση και γι' αυτό μάλιστα η επίθεση στο Κούρσκ εκεί αποσκοπούσε. Στο να αυξήσει η Ουκρανία τη διαπραγματευτική της ισχύ, έτσι ώστε όταν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
με τη Ρωσία να έχει περαιτέρω όπλα στην φαρέτρα της. Νομίζω και η Ευρώπη θέλει αυτήν την ομαλοποίηση στην περιοχή, ωστόσο χωρίς να σημαίνει αυτό ότι μπορεί κάποιος να εφησυχάζει. Η Ρωσία είναι μια υπερδύναμη, η Ρωσία είναι μια χώρα θεωρητική, η οποία προφανώς και έχει επεκτατικές βλέψεις και νομίζω ότι ήρθε η ώρα, τώρα που η Ευρώπη σχηματίζει τη νέα Κομισιόν, το νέο Ευρωκοινοβούλιο, θα έχει επίτροπο άμυνας για πρώτη φορά να αλλάξει κάποιες παγιωμένες τακτικές και πολιτικές στην εξωτερική πολιτική, να προστατεύσει περαιτέρω τα σύνορα, γιατί κύριε Πανταζόπουλε μπορούμε να το λέμε υπεύθυνα πλέον ότι γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά έχουμε περάσει πλέον σε μία άλλη φάση. Κύριε Τζανιδάκη, βάζουμε μια ανωτελεία. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό το οποίο ανοίγεται τώρα. Όταν κλείσουν και τα χαρτοφυλάκια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας δεσμεύω από τώρα να κάνουμε αυτή την αναλυτική συζήτηση που έχει τεράστιο ενδιαφέρον.